απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Καλό μας ταξίδι λοιπόν και καλά μας ψώνια. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Κάποιος χριστιανός ή ό,τι να είναι τέλος πάντων θα βρεθεί να μας κεράσει. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν και οι ανατροπές. Μήπως να πάω στο σεμινάριο που πήγες εσύ Τζούλια χτες, που τελικά μάλλον δεν πήγες χτες. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Χθες Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Στη Λάτη με Total Leather Look σε απογευματινή έξοδο. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η Ανθή. Έκανε τα ψώνια της στην αγορά της Νέας Ιωνίας. Όπως κύσιμο λέμε. Μπάμπι μην κοιτάς. Προτίμησε να ανταλλάξει το φακελό της και κέρδισε 14 ολόκληρα λεπτά. Τελειώ! Βγήκε στην πασαρέλα, κρίθηκε. Δεν ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Ήταν μια safe, συνηθισμένη θα έλεγα επιλογή. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της 49χρονης Καλλιόπης. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σήμερα πάμε στις Αχαρνές να βρούμε την Καλλιόπη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Bonjour. Ελάτε να σας ξαναγήσω την ντουλάπα μου. Γεια σου Καλλιόπη. Όποτε ακούω Καλλιόπη θυμάμαι την Αγκαρία στο στρατό. Τι γλιτώνετε κορίτσια. Έχεις τις 50 αποχρώσεις του γκρι. Το έχει κρύψει η κοπέλα μου για να μην μάθω νέα πράγματα. Μπήκα και στην κουζίνα. What's new pussycat? Μαμά, ένα κεφάλι περιμένει τηλέφωνο. Πολύ σουρεάλ. Και ο αρκούδος τηλέφωνο περιμένει. Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το σπίτι? Πώς φαίνεται ότι σπουδάζει καλών τεχνών. Να ένα εργοτέχνης. Δεν ξέρω αν είναι καλής βέβαια. Έχω αρκετά ρούχα γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ. Και προσπαθώ με ό,τι μπορώ κάθε φορά να ανανεώσω την καρταρόμπα μου όσο γίνεται. Έχω και πολύ καλές φίλες που επίσης μου δίνουν εξαιρετικά κομμάτια. Δώρα εννοείς. Ας ξεκινήσουμε. Commençons. Αυτό είναι ένα πουκαμισάκι καρό. Θα φορεθεί πολύ το καρό φέτος. Το έχω δει στις πασαρέλες. Το οποίο το έφτιαξα μόνη μου. Και το έκοψα και το έραψα. Εντάξει. Το έχω βάλει με denim κυρίως. Και πρωί και απόγευμα και ολούθε παντού. Μπράβο Καλλιόπη και για το denim και που έφτιαξε αυτό το θεϊκό πουκάμισο. Δεν μου φτιάχνεις ένα και εμένα που το λατρεύω. Είναι φανταστικό το καρό. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο να το συνδυάζω με τζινάκι, με μια υπέροχη γαλάζια γούνα που έχω από πάνω. Το ζηλεύω. Επειδή ακριβώς μου άρεσαν πάρα πολύ τα φορέματα, τα ρούχα γενικότερα και επειδή έχουμε εμείς από την Κάλυμνο, γιατί είμαι από την Κάλυμνο και έχω έρθει μεγάλη στην Αθήνα, είχαμε πάντα ανθρώπους από το εξωτερικό που μας έφερναν υφάσματα από το Βέλγιο, Αμερική, Αγγλία κτλ. Παζάρι είχανε. Τι να κάθονται αυτά τώρα εκεί πέρα στη Βίτσες και να μην μπορώ να τα φτιάξω. Χρυσοχέρα η Καλλιόπη μου, μ' αρέσει που το έφτιαξε μόνη της. Εμένα αυτό το καρό δεν μου αρέσει βέβαια. Γενικά δεν συμπαθώ πολύ το καρό, αλλά οκ. Πρώτο αρνητικό σχόλιο από την Ανθή. Λέτε να έχει και συνέχεια. Για πες. Ωραία. Τι ωραία. Και αυτό είναι μια επίσης δημιουργία δική μου. Designer.
το γυλεκάκι με φορώ. Τη φουστίτσα του. Τώρα βέβαια μου πέφτει λίγο στενή η φουστίτσα. Η αλήθεια είναι αυτή. Το τρώω το φαΐ μου. Όχι με το ζόρι. Και τα γαλακτομπούρικα στην κάλυμνο είχαν το αποτέλεσμα τους. Γεια σου ρε Καλλιόπη με τα γαλακτομπούρεκα. Να είχαμε. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ το χρώμα αυτό και δεν ξέρω αν σε κολακεύει ιδιαίτερα ή αν σε σκοτώνει. Φόνος. Αλλά αφού εσένα σου αρέσει, φόρεσέ το και βάλε μας τα γυαλιά. Πόσο έχεις? Η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο σύνολο εγώ σαν Τζούλια δεν θα το έβαζα. Ναι. Αλλά για σένα και την ηλικία που έχεις, νομίζω σου αρμόζει και είναι φανταστική να τη φαρδίνεις και να τη φοράς. Έχει ενδιαφέρον γιατί το πίσω μέρος έχει τα λαχούρια που επίσης έχουν επανέλθει στη μόδα. Τι μαθαίνω. Όπως και το γυλεκάκι. Επίσης είναι ένα αγαπημένο μου ρούχο. Αγαπημένο από πίσω λαχούρι καφέ τύπου 70's και φούστα σε τέτοιο μήκος. Μπράβο σου, Καλλιόπη. Πραγματικά μπράβο σου. Μπορείς από πάνω να το σετάρεις με πουκάμισο, με ένα απλό πλεκτό, ένα μαύρο ζιβάγκο, με φλατ παπούτσια το πρωί και το απόγευμα, με ωραία hot τακούνια το βράδυ. Είναι θεϊκό. Αυτό εδώ τι είναι πάλι? Σιγά σιγά, μη σπάσει. Και τώρα θα σας δείξω ένα επίσης αγαπημένο, πιο αγαπημένο από τα αγαπημένα. Παλτό. Σαν καναπές. Αυτό το έχω εδώ και κάποια χρόνια αγοράσει, αλλά είναι από αυτά τα κομμάτια που ποτέ δεν φεύγουν από τη μόδα. Ξέρετε, δεν θα παρεξηγηθείς, γι' αυτό θα το πω. Μου θυμίζει λίγο παλιά στους καναπέδες, κάτι καλύματα που είχαμε, έτσι, oh. Με λουλουδάκια, τριανταφυλάκια. Οπότε? Ανυπομονώ να το δω φορεμένο επάνω σου όμως. Είναι αυτό το μπροκάρ, το υπέροχο πράγμα, αυτό το μπορντό λουλούδι που είναι λίγο μπαρόκ και... Και? Και η γούνα του οικολογική βέβαια πάντα. Και του δίνει μια άλλη έγκλη, παιδί μου. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω ότι είναι της μόδας τώρα αυτό. Αρχίσαμε... Δεν έχω δει αρκετές γυναίκες να το φοράνε. Δεν νομίζω ότι θα φοράνε κάτι τέτοιο. Το βρίσκω ένα κομμάτι πολύ μοναδικό, τύπου vintage. Όχι εύκολο να φορεθεί, αλλά δίνει και μια πινελιά χρώματος και έτσι στιλιστικής υπεροχής στο look. Μπράβο. Τώρα, τι θα δούμε? Να σας δείξω τώρα τα παπουτσάκια μου. Βέβαια. Το παπουτσάκι που έχω να σας δείξω είναι αυτό το λεωπά. Πώς το είπε? Επίσης διαχρονικό κομμάτι. Έχει ένα εξαιρετικό τακούνι που εμένα με εξυπηρετεί και με βολεύει πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί δεν είναι ούτε πάρα πολύ ψηλό, ούτε πάρα πολύ χαμηλό. Τι είναι? Ολόσωστο το τακούνι, μυτερές μπροστά, πο-πο-πο-πο-πο, φανταστικές. Είναι σεξι. Σταμάτα. Διότι έχει μύτη, διότι κόβει εκεί που είναι τα δαχτυλάκια και το κάνει έτσι λίγο πιο... Ποιο? Σεξ. Άναψα. Sexy lady. Ναι, ναι. Πολύ ωραία animal print γόβα. Αν συνδυάζει σωστά, ναι. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Δεν θα το πω. Το επόμενο ζευγάρι είναι μαύρες βέβαια, μαύρες γόβες. Βέβαια. Απίστευτες. Τις αγαπώ επίσης πάρα πολύ. Και αυτές. Είναι καστόρ και έχει αυτό το φιωγκάκι λουστρίνι. Επίσης ένα εξαιρετικό τακούνι που έχει επανέλθει δρυμύτερο στη μόδα. Δρυμύτερο. Τώρα. Επίσης πάρα πολύ βολικό για μένα. Το φιωγκάκι είναι όπως πρέπει. Ψαλιδιά μπροστά, αυτό το V είναι φανταστικό. Το τακούνι μου κάνει πάρα πολύ έτσι late 50s αγαπημένο vintage, αλλά πάρα πολύ looks. Είναι τα γουβάκια τα ονειρεμένα. Βραδινό παπούτσι βέβαια, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το φορέσει το πρωί. Και αυτό έχει φορηθεί και έχει εξυπηρεθεί πάρα πολύ σε εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας καλούν και πηγαίνουμε. Oh. Θα διαφωνήσω σε αυτό, πιστεύω μια μαύρη κόβα στιλέτα μπορεί να φορηθεί και το πρωί. Με ένα ντυνάκι, με μια φουστίτσα, γιατί όχι. Είναι ωραίο, μπράβο σου, ταιριάζει πιστεύω. Τελευταία αφήνω αυτές τις υπέροχες μπότες, τις δερμάτινες μπότες μου. Έχουν ζωή. Που είναι έτοιμες να πάρουμε τ' άλογο και να φύγουμε εντελώς. Τελώνω άλογο, βάλε μπότα και φύγαμε. Mm. Είναι πάρα πολύ βολικές, πάρα πολύ άνετες και σου δίνει μια άλλη αίσθηση, βρε παιδί μου. Άλλο πράγμα αυτό το δέρμα, τι να κάνουμε τώρα. Καουμπόικη μπότα, okay, νομίζω τους αρέσει ούτως ή άλλως και πάρα πολύ το καουμπόικο στυλ. Οπότε εντάξει, δεν έχω κάτι να πω. Πάμε να δούμε τις τσάντες, αφού δεν έχεις τίποτα να πεις. Όπως κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της. Ο κόσμος της Σοφίας λέει. Έτσι κι εγώ έχω μια σειρά από τσάντες. Και βιβλία. Να σας δείξω μερικές. Για πάμε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, έχω μία εδώ. Μπορντό, ακάι, δεν ξέρω πού, όπως θέλει τη λέτε. Εγώ τη λέω κόκκινη τέλος πάντων. Δερμάτινη, αγαπημένη. Τη την πήρα από την Τινησία. Oh. Πολύ ταξιδεμένο το κορίτσι μας και την Τινησία. Πολύ ωραίο χρώμα. Και βλέπω μια ιδιαίτερη έφεση στα κόκκινα. Εκάι δεν είναι πορτοκαλό καφέ, είναι
είναι κόκκινη, είναι κόκκινο βαθύ του κρασιού. Ωραία είναι, μου κάνει λίγο η τσάντα του σπορτβίλι. Θα προτιμούσα τα χερούλια της να είναι λίγο πιο χαμηλά, πιο κοντά βασικά. Ταιριάζει. Με τι? Εγώ την έχω ταιριάξει με ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Όταν δεν ξέρω τι να πιάσω, πιάνω αυτή την κόκκινη τσάντα. Φου, και κύριε. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Εμάς τη διάθεση μας τη φτιάχνεις εσύ. Το. Κόλλησε. Δερμάτινο κόκκινο πιστεύω είναι πολύ. Πολύ. Υπερβολικό για πρωί. Αλλά. Αλλά δεν ξέρω πώς το ταιριάζει ακριβώς. Μπορεί και να είναι καλό. Άφησες ένα παραθυράκι. Αυτή είναι μια άλλη ιδιαίτερη τσάντα που την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι δώρο της φίλης μου της Μαρίας. Αγαπημένη φίλη μου, έχει δώσει εξαιρετικά πράγματα. Καλή της ώρα. Μαρία, φιλιά! Είναι αυτό το ζεμπρέ, να το πούμε. Ναι, ναι. Ζούγκλα γίναμε. Που επίσης είναι πάρα πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια και δεν φεύγει ποτέ. Σαλεκές. Και έτσι πάντα αυτή η τσάντα είναι επίκαιρη. Θα συμφωνήσω ότι δεν φεύγει. Η ζευρέ τσάντα είναι διαχρονική, όπως και τα περισσότερα κομμάτια που έχει στην τσάντα σου. Ναι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και αυτή η τσάντα. Και γενικά η φίλη σου Μαρία είναι πολύ καλή. Λέω να τη γνωρίσω κι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα για πρωί και απόγευμα. Έχει και το φιωγκάκι στο πλάι το οποίο θα το έβγαζα στη θέση σου. Γενικά είναι μια πολύ ωραία τσάντα και πολύ πολύ μαλακή. Και τώρα τι κάνουμε? Και τώρα θα σας δείξω κάποια από τα αξεσουάρ μου. Γιατί έχω και από εδώ έχω αρκετά, δόξα τω Θεώ. Υγεία να έχουμε να τα φοράμε. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι μια υπέροχη καρφίτσα. Εδώ θα το χαλάσουμε λίγο, Καλλιόπη. Ενώ πριν. Εγώ προσωπικά στη ζωή μου δεν έχω βάλει ποτέ καρφίτσα. Δεν ξέρω καν πού μπαίνουν, σε ποιο ρούχο, φόρεμα, σε ποιο σημείο. Ίσως να είναι μια δικιά σου εποχή, αλλά έχω να μάθω κάτι και από σένα. Μα το Θεό, δεν ξέρω τι τις κάνουν τις καρφίτσες. Και είναι βραδινή κυρίως, η αλήθεια είναι. Πού να τη βάλεις τώρα, μεσημεριάτικα, χτυπάει και ο ήλιος πάνω, λίγο φυσικό είναι. Όντως, είναι για βράδυ, δεν γίνεται να το φορέσει το πρωί αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα το φόραγα. Επίσης. Παρανάσα. Επίσης, έχω μια μεγάλη αδυναμία στα μανικετόκουμπα, παρακαλώ. Δηλαδή, φοράς που κάμψε μανικετόκουμπα, μπράβο. Αυτό το αγόρασα πολύ πριν μπω στην Καλλιτεχνών, η αλήθεια είναι, και είναι μια παλέτα. Μόλις το είδα, το ερωτεύτηκα. Παλέτα. Ερωτεύομαι και εύκολα αξεσουάρ. Ανθρώπους. Μην πάει ο νους αλλού κι αλλού. Και το αγόρασα αμέσως. Τι γλυκούλικα που είναι, τι όμορφα, τι τέλεια. Άχου το. Θέλω κι εγώ να μου τα δώσεις μια φορά να τα φορέσω. Είναι όμορφα, δίνουν μια άλλη έτσι έγκλη. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και το αδρόγινο στυλ το, και πιστεύω ότι το υποστηρίζω. Με θέρμη. Του δίνει ένα κάτι της παραπάνω αυτό. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ μανικετόκουμπο να το φορέσει η γυναίκα, η αλήθεια. Είναι το έχω καθαρά για αντρικό αξεσουάρ. Οπότε. Αλλά πάρα πολύ καλή η ιδέα σου. Όντως δίνει κάτι της. Για να δούμε τώρα την Καλλιόπη σε παλιές εποχές. Η Αρλέτα. Και τώρα να σας δείξω κάποιες από τις παλιότερες φωτογραφίες. Για διάφορα στυλ που έχω πειραματιστεί κατά καιρούς, διότι όπως όλα τα κορίτσια μιας επαρχίας είχα μακριά μαλλιά. Μόνο στην επαρχία. Κάποια στιγμή λοιπόν τα έκοψα. Εδώ είμαι 16 χρονών. Το τι άκουσα από τη μάνα μου δεν θέλω να σας πω. Έχει σουρού. Αλλά ήταν τότε η μόδα αυτό και ήθελα πάρα πολύ σαν κοπέλα κι εγώ να αρχίσω έτσι να μπω σε μια άλλη διαδικασία που φεύγεις από την εφηβεία, αρχίζεις να νοιάζεις περισσότερο για τον εαυτό σου, για την εμφάνισή σου και όλα αυτά. Ήσουν όμορφη τότε. Ouch! Τα μαλλιά, εντάξει, ήταν της γενιάς τότε. Φαρμάκι. Ωραίο, ήσουν πάρα πολύ γλυκιά. Εσύ όχι. Άβα αυτό το προσωπάκι σου, αψεγάδιαστο, τέλειο. Τελεία! Τώρα δεν μπορώ να σχολιάσω ένα στυλ άλλης εποχής. Νομίζω στην εποχή του θα ταιριάζει πολύ. Μας υποχρέωσες. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι κάπου στις γιορτές, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε βγει με τις φίλες μου μια βολτίτσα. Στην Κάλυμνο. Και εγώ, ως αν ψώνιο, κλασικό, είπα ας περάσουμε από το φωτογραφείο, μπροστά είμαστε. Να μην βγάλω μια φωτογραφία, μια πόζα, τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν και καινούργιο το δερμάτινο που είχα πάρει εκείνη την εποχή και το καπελάκι μου. Ωραίο δερμάτινο τζάκετ. Μ' αρέσεις πάρα πολύ με τη μίντι φούστα, το λεπτό σου το καλσόν, το καπέλο σου. Ωραία, μπράβο. Το μακιγιάζ είναι της εποχής του τέλη 80, αρχές 90, που έπαιζε πολύ το μπλε. Κρύβε χρόνια. Έπαιζε πολύ το πράσινο, έβαζα πολύ πράσινο εγώ και κόκκινο κραγιό. Ο πίνακας στη φάση. Και έτσι βγαίναμε τη βολτίτσα μας. Μ' αρέσεις, μ' αρέσει το καπέλο σου, έχεις πολύ ωραίο στυλ. Και φρύδι. Έντονο χαμόγελο. Αυτά μόνο. Φωτομοντέλο στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Καλλιόπη μου,
ήρθε σε λάθος παιχνίδι. Αλλά. Πας στο άλλο με τα μοντέλα. Θα σου πει η Βίκη, ξέρει. Να την κουρέψουν κιόλας. Τώρα θα σας δείξω τα βήματα για τη σούστα. Διότι όπως όλα τα νησιά έχουμε και εμείς τη σούστα την Καλύμνικη. Τη χορεύουμε εννοείται σε όλα τα πανηγύρια, εννοείται σε όλες τις γιορτές, κυρίως τους γάμους. Όσο ζεις μαθαίνεις και από σένα θα μάθω πού βάζουμε την καρφίτσα, πώς χορεύουμε, πού βρίσκεστε ιδιαίτερα πριν. Αν πώς. Για να δούμε. Αβάντι, μαέστρο. Δεν ήξερα ότι χορεύουν σούστα και στην Κάλυμνο. Νόμιζα ότι είναι κριτική. Κάτσε, παιδί μου, ζαλίστηκα. Αέρινη, αλδάλαφρη, τι να πρωτοπεί κανείς. Κάτσε, μη μας μείνει. Πιάσε και μια ρακή. Έτσι θα μας έχεις. Λοιπόν, θυμάμαι. Και κάπως έτσι τελειώνει και η σούστα μας. Μπράβο σου, μου φτιάξε τη μέρα σήμερα, Καλλιόπη. Ωραία η σούστα, μ' αρέσει και εμένα. Θέλω πάρα πολύ να τη μάθω τη σούστα, να δω πότε. Εγώ έχω μία που πετάγεται στο κρεβάτι. Μου έχει ρημάξει τη μέση. Επόμενο σύνολο. Αυτό είναι ένα πρωινό μου λουκ. Κάνε περιγραφή. Το παντελόν είναι ένα ίσιο ντένιμ. Δεν μου αρέσει να μου είναι κολλητό. Έχει και τις τσεπούλες του. Καλά, ντε. Επίσης τα σνέικερ είναι τα πιο αναπαυτικά γιατί κινούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι άλλο. Τι τραβάς. Το μπλουζάκι ελαφρύ με αυτό το ωραίο το χαμόγελο. Το μπουφάν. Το μπουφανάκι μου. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό για την εποχή και μου αρέσει πάρα πολύ το λευκό και τα τρουκ που έχει εδώ. Και επίσης το backpack που είναι μια πάρα πολύ βολική τσάντα διότι θέλω να βάζω αρκετά πράγματα. Κόκκινο με πράσινο, κάνει λίγο εξωτικό το Άγιο Βασίλη και Χριστουγεννιάτικο και θα ήθελα να το αποφεύγεις. Πιστεύω τα χρώματα που φοράς, το πράσινο με το κόκκινο, δεν πολύ ταιριάζουν. Oh. Απλά είναι πάρα πολλά χρώματα και μπερδεύει κάπως το στυλ. Και δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Όχι. Τι αν είναι πρωινό ή απογευματινό. Τώρα τι έχουμε. Σαν να φορτώθηκε λίγο. Και τώρα θα σας δείξω το απογευματινό μου look. Το οποίο. Το οποίο αποτελείται από ψηλόμεση παντελόνα, ένα λευκό αντρικού τύπου πουκάμισο. Μας τα κλέβετε! Και μια αγαπημένη κάπα επίσης μπλε. Τα παπουτσάκια είναι καστόρ. Αμάν. Δένουν με ένα πολύ ωραίο σατέν κορδόνι. Μ' αρέσει η παντελόνα, είναι πάρα πολύ μοδάτη. Έμπαινες. Με τζιν, φοριέται θεωρώ από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Έχεις πολύ στυλ και δεν στο είχα. Σε είπε κακόγουστη. Αγαπώ πολύ τις πέρλες. Δεν τις βάζω πάντα. Αλλά ναι, όταν έχω κέφι, ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ θεά με αυτό το look. Το πουκάμισο του ονείρου. Το ψηλόμεσο τζιν φαρδί, τέλειο. Η κάπας από πάνω δεν υπάρχει ωραιότερη. Η τσάντα, τα κοσμήματα. Μπράβο σου, βρε Καλλιόπη, είσαι είδωλο. Το είδωλο θα μας δείξει τώρα τι φοράει τα βράδια. Oh. Περίμενα πώς και πώς. Τώρα θα σας δείξω ένα βραδινό μου σύνολο. Το έχω φορέσει σε γάμο, το έχω φορέσει σε κάποια εκδήλωση, ένα γκαλά. Και κοσμική. Το πανωφόρι είναι σε σχέδιο δικό μου και μου το έχουν ράψει. Μια εξαιρετική κυρία. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Όλοι βέβαια έχουμε ένα μαύρο φόρεμα στην τουλάπα μας. Αυτό έχει την ιδιαιτερότητα του χρυσού. Έχει το σχισιματάκι του που το κάνει σεξι. Τόσο όσο, έχει και παραπάνω, δεν θέλουμε. Αχα! Έξι κάποιες αντέξει. Άντεξα! Εσύ? Ωραίο πάνω σου, κολακεύει το σώμα σου. Και από ό,τι βλέπω το χρυσό συνδυάζεται και με το παλτό σου. Αχα. Αν δεν κάνω λάθος βλέπω και ρίγες χρυσού στο παλτό σου. Έχεις μάτι. Έχουμε καταλάβει ότι έχεις αυτό το στυλ, προσπαθείς να τα συνδυάζεις μέσα έξω. Ναι. Ωραίο. Οι γόβες είναι μπρονζέ μπορώ να τις πω. Πες τες. Και έχουν ένα ωραίο κόψιμο και ένα πάρα πολύ όμορφο τακούνι. Η τσαντούλα είναι λουστρίνη και μου την έχει στείλει η φίλη μου από την Αγγλία. Καθώς και τα γάντια, τα οποία λατρεύω σαν αξεσουάρ και τα θεωρώ πάρα πολύ όμορφα και θηλυκά για κάθε γυναίκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μαύρο φόρμα. Μ' αρέσει που στο τελείωμά του έχει αυτή τη λάμψη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παλτό σου που έχει τις χρυσές κλωστές. Μ' αρέσει το λεπτό καλσόν. Αλληλούγια, βλέπω λεπτό καλσόν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γόβες σου που γυαλίζουν. Είναι τέλεια η τσάντα, είναι τέλεια τα κοσμήματά σου. Είσαι κούκλα. Ένα σύνολο. Να το πιεις το μαύρο, ποτήρι. Μαύρο, χρυσό, όλα μαζί. Καρό, κλωστές. Τι έπαθε. Οκ. Okay. Έλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε τώρα στο σαλόνι μας να δούμε τι λες με τα υπόλοιπα κορίτσια. Κορίτσια, τι έχετε να πείτε για αυτό το καρό που έχει φτιάξει μόνη της που μας έδειξε.
Εμένα δεν μου πολύ άρεσε. Περίεργο. Ήταν λίγο παλιωμαδίτικο, αλλά είναι το στυλ της. Ναι, είναι το στυλ της και είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που το έφτιαξε μόνη της, αλλά ούτε και εγώ θα το προτιμούσα στην τουλάπα μου, από την αλήθεια. Εσείς ξέρετε και περισσότερο και εμένα δεν με πολύ ενθουσίασε. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου άρεσε πολύ. Θα το συνδύαζα πανεύκολα με ένα τζινάκι, καμπάνα ή με μια τζιν φούστα. Εμένα μου άρεσε η γόβα, η μαύρη, δεν μου άρεσε η λεοπάρ. Μου θύμιζε λίγο παλιωμοδίτικο κι αυτό, δεν θα το φόραγα. Α, εμένα μου άρεσε η λεοπάρ γόβα, νομίζω με σωστό συνδυασμό θα ήταν πολύ ωραία. Και το λεοπάρ δεν βγαίνει ποτέ από τη μόδα, είναι ή το έχεις και το υποστηρίζεις, ή δεν το έχεις και δεν το βάζεις. Ναι. Ακόμη μια υπέροχη μέρα shopping ξεκινάει. Η Καλλιόπη αναχωρεί με την plus size λιμουζίνα μας, με προορισμό μια περιοχή έκπληξη, την οποία θα μάθει καθοδόν. Σαν είδωσέ το ψηλέ. Μπορώ να έχω το φάκελό μου, παρακαλώ. Χαλάω εγώ χατήρια. Ευχαριστώ. Για να δω που πηγαίνει. Πού? Wow. Τι? Πετρούπολη Ήλιον. Wow, ε. Ωραία, δεν έχω ξαναπάει, αλήθεια είναι. Πού? Πετρούπολη Ήλιον, ναι. Ένα στα δύο. Και φαντάζομαι θα βρω αρκετά καλά ρούχα. Υπάρχει κάτι που σε αγχώνει? Με αγχώνει ο χρόνος, βέβαια. Και ο φάκελος. Το τι θα μου προκύψει. Το θέμα πώς σου φαίνεται? Το θέμα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Έλα Καλλιόπη, φτάσαμε στις περιοχές σου. Ποιες να δροσιστείς? Ψηλή, άνοιξε τις. Τι καλά, έφτασες στην περιοχή μου. Πάμε για ψώνια. Η 49χρονη φοιτήτρια καλών τεχνών από την Κάλυμνο έχει στη διάθεσή της 2,5 ώρες και 350 ευρώ για να βρει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Ενώ στη συνέχεια θα πρέπει μέσα σε 20 λεπτά να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Αν συνεχίσει να τρέχει έτσι, δεν ξέρω πόσο θα κρατηθώ από τα γέλια. Άντε, καλή αρχή. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ ένα Total Leather για απογευματινή έξοδο. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Βεβαίως. Περάστε από εδώ. Πού πας με τα δερμάτινα απόγευμα, τι θα πει ο κόσμος? Υπάρχει σίγουρα αυτό το εξαίσιο παντελόνι, που κάνει κροκό. Το κάνει το κροκό. Υπάρχει το κολάν μας. Όχι κολάν, ωραία. Θα προτιμούσα σε πιο φορτιαγραμμένο. Δεν της κολάν. Υπάρχει αυτή η υπέροχη φούστα που είναι κάτω από το γόνατο. Είναι στο νούμερό μου. Ναι, βεβαίως. Και αυτή υπέροχη. Ωραία. Δώστε μου και αυτό. Ωραία. Και πάνω. Και από πάνω μπορούμε να δούμε αυτό το υπέροχο σακάκι. Πού πήγε? Το τζάκετ. Εκτός από το καφέ. Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν μιλάς ωραία. Επομένως δεν έχω επιλογές. Νούμερο. Ναι, θα σας δώσω εγώ γιατί μέσα. Γιατί έχω ένα εκτόπισμα. Πνευματικό εκτόπισμα. Okay. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο. Και μέσα από αυτό. Βεβαίως, μπορούμε να σημειάσουμε. Παρακαλώ, περάστε από εδώ. Ναι, ευχαριστώ. Πέρα εδώ θα την έχει. Ένα πολύ όμορφο της. Αυτό το μπλουζάκι που είναι αμάνικο. Καλυπτή, μπορεί να το βάλετε και από μέσα, μπαίνει ναι, και από έξω. Ναι. Μπορούμε χωρίς γράμματα κάτι. Ναι, ναι, ναι. Με αριθμούς θέλεις. Μπορούμε να δούμε νυχτερίδα. Και αράχνη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν τρελάθηκε. Ναι. Μπορούμε να δούμε ένα υπέροχο κρουαζέ. Που γενικά συνδυάζεται με πάρα πολλά και με παντελόνι και με φουστίτσα. Ναι, μ' αρέσει. Ένα επίσης υπέροχο κομμάτι είναι αυτό. Τι είναι τούτο? Έχει την τζακπινιά του στο πλάι. Είναι τόσο όσο όμως. Ναι, κατάλαβα. Όχι, πιο λιτό και απέριτο. Αυτό θα προτιμήσω. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ. Πού είναι το δοκιμαστήριο? Αυτό με παρακαλώ. Το παραπώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρουσιάστε. Α, λέγε. Πάρα πολύ ωραία φούστα. Μου κάθεται νομίζω πάρα πολύ καλά και το μήκος τέλειο. Πάντα παπούτσια. Και το μπλουζάκι νομίζω καλά μου κάθεται. Για να δούμε το λιπανάκι. Για να το δούμε. Okay. Όλα καλά. Εδώ μπορεί να πιώσει. Ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο και έχει κάνει και αυτή η τσαχπινιά πίσω. Τρελή τσαχπινιά. Καλό μου κάθε νομίζω. Το τζάκετ από πάνω δεν μπορώ να σου πω ότι με ξετρελαίνει. Το καφέ είναι λίγο πρωινού τύπου, αλλά μπορείς και απόγευμα να το φορέσεις. Αλλά δεν μου αρέσει που είναι πιο μακρύ πίσω, πιο κοντό μπροστά. Τα μανικάκια του δεν σου κάθεται ωραία. Η φούστα είναι ονειρεμένη. Βρες και από πάνω ένα τόπο δερμάτινο ή αλλιώς ένα σακάκι δερμάτινο, ένα πουκάμισο δερμάτινο και συμπλήρωσε το look. Είναι πάρα πολύ ωραία φούστα. Πολύ. Βέβαια, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι 100% leather και να. Και να έχω θέμα. Πρόβλημα. Ωστόσο, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία.
Το κουρέζα είναι υπέροχο. Σαν και εσένα. Κολακεύει πάρα πολύ τη γυναίκα, όλες τις γυναίκες. Όλες. Και εγώ προτίμησα να βάλω απλό t-shirt από μέσα, όχι leather. Και είδαμε τι έγινε. Μου αρέσει αυτό το κουρέζα, το μπλουζάκι. Της πηγαίνει πολύ. Η μπλούζα δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι δερμάτινη. Κατά τα άλλα. Κατά δεύτερον, άμα θέλεις να βάλεις κάτι το οποίο δεν είναι δερμάτινο, θα ήθελα να δω τουλάχιστον κάποιο print. Όχι λευκό μονόχρωμο ή μαύρο μονόχρωμο. Τι έκανες τώρα? Πολύ ωραίο παντελόνι, στρώνει πάρα πολύ ωραία πάνω μου και έχει αυτό το... έχει το αποτύπωμα, ας πούμε. Το print. Κρυκό. Τέλειο, ψηλόμεσο. Πάρα πολύ ωραίο παντελόνι, δερμάτινο, κροκό το μοτίβο, δεν κολλάει πάνω στο σώμα σου, φανταστικό και με pullover και με total leather και με ένα t-shirt και με ένα πουκάμισο και με ό,τι θες. Η τριχρωμία μου αρέσει και εγώ τη χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Βασικό στοιχείο. Απλά είμαι αγχωμένη, γιατί δεν είναι total leather. Πιστεύω ότι έχεις βγει εκτός θέματος, γιατί η μπλούζα δεν είναι δερμάτινη, δεν είσαι total leather. Καλλιόπη. Μια μηχανή μου λείπει τώρα. Οδηγείς. Και το κράνος βέβαια. Μια μηχανή, το κράνος και μια μοδίστρα να το φέρεις στα μέτρα σου. Αμάν βρε Πέννη, δεν κρατήθηκες. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν το βλέπω το τσακουλιάζει, μόνο εγώ το βλέπω. Είσαι διορατική. Καλλιόπη, πάμε. Έχω ακούσει και χειρότερα. Η σημερινή παίκτρια κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει όλα τα μαγαζιά σε Ήλιον και Πετρούπολη. Θα τα καταφέρει άραγε. Ακούω προβλέψεις στο Twitter. Hashtag ShoppingStar. Γεια σας. Σας παρακαλώ, θέλω total leather για απογευματινή έξοδο. Μπορείτε να βοηθήσετε? Βεβαίως. Για να δούμε τι έχει. Θέλω να το δείξω. Παντελονάκι, δερμάτινο, με τύπου κρουαζέ που καμισάκι. Τύπου. Ναι. Υπάρχει και δερμάτινο μπλουζάκι. Βεβαίως. Ωραία, θα το προτιμούσα. Okay. Με μαύρο μπλουζάκι. Ναι. Και μπορούμε να βάλουμε και μπουφανάκι δερμάτινο. Ναι, ναι. Τέτοιου τύπου εδώ. Ή εδώ. Σε κάτι άλλο υπάρχει, σε κάποιο άλλο σχέδιο. Μετά έχω και σε χρυσό δερματινάκι. Για να το δω. Χρυσό μαλλοβέρας. Μπορούμε να βάλουμε από πάνω. Τι. Είναι νούμερό μου. Ναι, είναι το νούμεράκι σας. Ωραία. Άλλο θέλουμε. Φουστίτσα. Ωραία, λέτε αυτό να σας δείξω. Θα της αρέσει άραγε. Σε πιο μακριά. Μετά σε πιο μακριά. Μακριά να ταξιδεύουμε. Έχω εδώ. Οκ, πένσιλ, ναι. Και αυτό εδώ το μπλουζάκι που μπορούμε να το συνδυάσουμε με τη φουστίτσα. Σαρέ! Σε λίγο πιο μακρύ, απλά θέλω να μπαίνει μέσα από το. Μετά δηλαδή έχω και σε αυτό του τύπου εδώ πέρα. Ποιο λέτε? Κάνει leather στο μανικάκι. Α, μπορεί ωραία, να μπει από μέσα, ναι, μπαίνει άνετα. Αυτό, ναι, μου αρέσει. Ωραία, έχει και τη τσαχπινιά. Και ένα μπουφανάκι. Και το μπουφανάκι. Ωραία, είναι στο νούμερό μου αυτό. Ναι. Ευχαριστώ. Πλανάκι δερμάτινο με πουκαμίσα. Μπορούμε να βάλουμε. Ωραία. Εδώ. Και με τη ζωνούλα. Και με τη ζωνούλα. Άλλο θέλεις? Οκ, εντάξει. Άντε βρε παιδί μου. Ωραία, πού μπορώ να δοκιμάσω? Περάστε από εδώ. Πάμε λοιπόν. Τι λέει? Όμορφη πένσιλ φούστα, πάρα πολύ ωραία. Το μήκος της μου αρέσει πάρα πολύ, είναι εξαιρετική. Επίσης, υπέροχο το μπουφάν. Για να δω. Καλό! Έχω ένα βάρος εδώ, αλλά πάντα το έχω αυτό. Δυστυχώς, τα έχουμε το θέμα μας. Όχι, δυστυχώς. Εμείς με τον πλούσιο... Κόσμο. Εσωτερικό κόσμο. Εσείς με τον πλούσιο εσωτερικό κόσμο δεν σφίγγετε, ούτε ανεβάζετε πάνω και σφίγγετε τον μπούστο σας.
Δεν μου αρέσει αυτό το τζάκετ, δεν θεωρώ ότι σου πάει ιδιαίτερα. Η φούστα είναι ωραία και έχει και πάρα πολύ ωραίο μήκος και είναι ψηλόμεση. Το top δεν μου αρέσει για το θέμα της εβδομάδας, γιατί είναι εκτός. Ένα τέτοιο τζάκετ έψαχνα κι εγώ εχθές. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τζάκετ. Η φούστα πάρα πολύ ωραία, πένσιλ. Όσο για το πλούσιο εσωτερικό κόσμο, τυχερή είσαι, κορίτσι μου. Έχω σκεφτεί. Τι? Από γευματινή έξοδο να κάνουμε φίλες. Καλές. Εκεί μ' αρέσει σε κάποιο, στην ταράτσα κάποιου ξενοδοχείου. Με θέα την Ακρόπολη, τα λατρεύουμε αυτά. Έχω κάποιες. Και εκεί αυτά. Πιστεύω θα κάνουμε μια έξοδο. Αν θα πας σε ταράτσα, βάλε κάτι πλουσάτο. Όμορφο είναι και εξυπηρετεί το ότι κατεβαίνει τόσο, αλλά βέβαια τρώει τη φούστα αυτό εδώ. Την τρώει. Έχει ωραίο μανικάκι, πάρα πολύ ωραίο leather μανίκι και έχει αυτό... Ποιο? Εντάξει. Καλό είναι. Είναι παράσημο στο πλάι. Πήρε προαγωγή. Ναι. Η συγκεκριμένη μπλούζα με τα δερμάτινα μανίκια θεωρώ ότι είναι μέσα στο θέμα. Μπορεί να μην είναι 100% 99. Δέρμα, αλλά το στοιχείο αυτό του δέρματος υπάρχει, είναι και ωραία διακοσμημένο, οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή. Για να σε δω ζαργάνα μου. Για πες. Πολύ ωραίο παντελόνι. Εκεί τις τσεπούλες του. Για λεφτά. Πολύ ωραίο ροκ. Παπα Κωνσταντίνου. Ωραίο το πουφανάκι. Κλείνει. Ό,τι μπορεί κάνει. Με λίγη προσπάθεια. Να βοηθήσω. Όπως πάντα, έκλεισε. Δεν σου πάει το παντελόνι, δεν σου πάει το top, σε στενεύει, σου αλλάζει τη σιλουέτα και δεν μου αρέσει καθόλου και αυτό το τύπου biker jacket, σε αυτό το μήκος, με αυτό το κόψιμο, με αυτή την συμμετρία, δεν μου αρέσει καθόλου. Πιστεύω ότι σου ταιριάζει απόλυτα, μου αρέσει κάτω το σχέδιο που είναι σαν λάστιχο. Μ' αρέσουν οι τσέπες που είναι ακριβώς εκείνη τη θέση. Τι άλλο σ' αρέσει? Μ' αρέσει το χρώμα της ζακέτας. Πιστεύω ότι σου πάει και πάει και στο δέρμα σου. Εύχομαι να το πάρετε. Και να δω και το από μέσα. Πού θα πάτε? Εκεί στο roof garden που σκέπτομαι να πάω με τις φίλες μου. Κάποιος χριστιανός ή ό,τι να είναι τέλος πάντων θα βρεθεί να μας κεράσει. Ινδουιστής. Κάτι. Κάτι της, μια κουβέντα να πούμε κι εμείς. Κεράσι πουτό. Σε κορίτσια, δεν θα βρεθεί κανένας, λέτε. Είμαι σίγουρη ότι άμα βάλεις αυτή την μπλούζα, ναι, και μια σεξι φουστίτσα και δεν ξεχάσεις να πάρεις από το σπίτι σου την κόκκινη τσαντούλα, δεν θα γυρίσεις μόνη σου σπίτι. Α. Και όχι ένα και δύο και τρία κοκτέιλ θα σε κεράσουν. Να ξέρει τι κάνει όμως. Με αυτό πόσα κοκτέιλ θα την κεράσουν? Να δω. Για πες. Τι? Ωραία είναι. Είχα έναν ενδιασμό για αυτό το σύνολο, αλλά δεν είναι κακό. Για μένα το λένε αυτό συνήθως. Για μάλλον και τη ζωνούλα. Είχα έναν ενδιασμό γιατί γενικά με τα κολάν. Τα έχω φορέσει, τα έχω ξαναφορέσει και δεν θα ήθελα νομίζω πια. Μεγάλωσε για τα κολάν. Εγώ έχω έναν μικρό ενδιασμό. Και εσύ? Για το πουά. Δηλαδή? Αν ταιριάζει και αν συγκαταλήγεται στο total leather look. Συγκαταλήγεται. Σου πάει πάρα πολύ το λευκό και το μαύρο. Είναι ωραίο που το έδωσε μια ζώνη στη μέση, αλλά δεν είναι στο θέμα της εβδομάδας μέσα. Το τζάκετ αυτό δεν μπορώ να πω ότι με ξετρελαίνει. Ούτε το δερμάτινο κολάν. Γενικά όλο αυτό το look δεν είναι για σένα. Αν και νομίζω τώρα που το ξαναβλέπω ότι με κόβει. Μου κόβει η μπόι. Νομίζω ότι δεν σου κόβει καθόλου ύψος η πουκαμίσα. Ίσα-ίσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσο χρόνο έχουμε? 1:36. Αχ, Παναγία μου. Τι έπαθες? Οκ. Τι? Έτοιμη να αλλάξω. Πάω να αλλάξω. Πάμε, Καλλιόπη. 1:36 ήταν μια χαρά, είσαι καλέ. Η Καλλιόπη φεύγει τρέχοντας για το επόμενο μαγαζί με ρούχα. Έχει δει πολύ δέρμα σήμερα. Γεια σου, να προλάβουμε. Εδώ είμαστε. Να ανοίξω σαμπάνιες. Για να πούμε. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω τη βοήθειά σας. Πριν ξεκινήσουμε, σας προτείνω δύο φακέλους. Δεν τον ανοίξετε τώρα, θα τον ανοίξετε αργότερα. Θέλετε το δεξί ή τον αριστερό? Πάρε το δεξί, Καλλιόπη μου. Έλα, πάρε τον αυτό, τον αριστερό. Θα βάλετε τις ταντούλες και θα δείξετε αργότερα. Αργότερα θα μου έρθει. Τι θα σου έρθει? Και τραπακιά, okay. Θα το ανακαλύψουμε σε λίγο αυτό. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, για απογευματινό, ένα απογευματινό σύνολο total leather. Για να το δούμε. Πού είναι? Σε χακί χρωματισμό. Φαντάρος. Το κρατάμε το παντελόνι, ναι. Το παντελόνι και το κρατάμε. Μπορούμε να πάμε σε φούστα. Ναι, ας πάμε. Τι φούστα? Και μπλούζα.
Αυτό θεωρείται. Τέλος πάντων, αυτό. Okay. Κάνε έναν έλεγχο. Εκείνο το χακί που μου είχατε δείξει. Βεβαίως, το έχετε μαύρο. Όχι, δώστε το χακί. Το χακί. Σε χακί. Ναι, ναι. Χακί, χακί. Με τι να το συνδυάσουμε από πάνω. Δεν έχουμε κάτι. Μπλουζάκι, δερματίνη, τίποτα. Έχω, αλλά νομίζω ότι θα σας έρθει λίγο κοντό. Για δείξτε. Και μπορούμε να το συνδυάσουμε με ψηλό μέση φούστα δερματίνη. Για δώστε, ωραία. Είναι στο νούμερό μου. Είναι small medium. Όχι. Α, ωραία. Δεν θα μπαίνω μέσα με τίποτα. Οκ. Okay. Με γουδοχέρι. Αυτό... Αυτό τι είναι. Με τι από μέσα. Με τίποτα. Με μαύρο τοπάκι. Μπορώ να σας βρω. Πώς αμέσως. Θα πάτε ένα λιντζερί από μέσα, να το κάνετε το total black. Και ένα μπουφανάκι. Να το τερματίσει. Για πες. Είναι το νούμερό μου. Βεβαίως. Ωραία, ευχαριστώ. Το Θεό. Θέλετε να σας δώσω και ένα μαύρο... Θέλουμε. Παντελόνι. Ναι, ναι. Έλα, πάρε. Τι σου λέει. Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μισό λεπτάκι. Θέλετε να σας προτείνω άλλη μία μπλούζα. Ναι, ναι, για που, πείτε μου. Πάει τέλεια με το παντελόνι. Ναι. Δώστε την, δώστε την. Και με τη δερματίνη από πάνω okay. Που φαν. Ναι, okay. Αργούμε. Αυτό νομίζω το μπλουζάκι δεν θα το δοκιμάσω καν. Μάλιστα, να σας φτιάξω άλλο ένα σετ τελευταίο να δούμε. Ναι, παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Να σας φτιάξω μια σούπα. Δερματίνη με τη φούστα. Ωραία. Μα από πάνω εδώ. Okay. Και να σας προτείνω και ένα δερματινάκι. Ηρωίδα. Πουφανάκι. Ωραία, ωραία. Που πάει πάρα πολύ με τη φούστα. Ωραία. Για δώστε μου το. Είναι στο δοκιμαστήριο. Ναι, ναι, καλή επιτυχία να έχει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Από εδώ. Έχει η φωνή της κάτι το γοητευτικά κουρασμένο. Τσιπόλκι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η φούστα. Κάνε περιγραφή. Πένσιλ, εκεί που πρέπει να τελειώνει. Ναι. Εξαιρετική, δε μαρκάρει. Τι είναι, back. Τόσο τέλος πάντων. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή. Το μπλουζάκι είναι εξαιρετικό. Είσαι τύπου κούκλα. Δηλαδή πιο σύγχρονη και μοντέρνα δεν έχω. Μην το πάρεις, μην το πάρεις, μην το πάρεις. Σε παρακαλώ, μην το πάρεις. Λύσαξες. Για να κερδίσω, έχει τίποτα άλλο. Να μην μου το κάνεις τόσο δύσκολο. Α, πονηρή. Τώρα, 100% δέρμα δεν είναι αυτό. Φαίνεται. Από μακριά δεν φαίνεται. Άλλωστε δεν θα έρχεται καμία κοντά μου. Μακριά και αγαπημένες. Θα τις αφήσω να το αγγίξουν. Αυτό θα κάνω. Πας να μας κοροϊδέψεις, νομίζω, ε. Της ξέφυγε. Βέβαια, πολύ μαυρίλια. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ ωραίο το μπουφάν. Mm-hmm. Ναι, είναι εξαιρετικό. Έχει ανασένο. Από πάνω. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πνίγομαι. Πολύ μαυρίλα. Πιστεύω είσαι εκτός θέματος για απογευματινό look. Είναι υπερβολικό. Όχι το μπουφανάκι. Όχι το μπουφανάκι. Άστο το μπουφανάκι. Πάρε ένα σακάκι δερμάτινο από πάνω. Μάλιστα. Πολύ ωραίο μπλουζάκι. Με τα δερμάτινα λουλουδάκια, κοντομανικάκι, πάρα πολύ καλό, πολύ chic, το βρίσκω. Το παντελόνι. Και το παντελονάκι ωραίο είναι. Βέβαια είναι περισσότερο στενό από ό,τι θα το ήθελα, η αλήθεια είναι. Φανταστικό top με δερμάτινη απλική δαντέλα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μοναδικό. Καλά έκανες και βάλεις ένα καμισόλ από μέσα. Εντάξει, εννοείται ότι θα βγεις γυμνή. Το παντελόνι δεν με εξατρελαίνει, παρόλο που μου αρέσει το χρώμα του, το βρίσκω πάρα πολύ στενό. Επίσης δεν μου αρέσει συνδυασμένο με αυτό το top. Αγαπώ την μπλούζα. Εγώ μια πιτσιρίκα. Βάλε μου την προηγούμενη φούστα με αυτή την μπλούζα και είσαι... Τι? Ακόμα πιο σεξι από πριν. Ωραίο μπουφάν. Κυπαρισί. Ωραίο πράσινο, κυπαρισί. Και το μπουφάν έχει αυτό το όμορφο αποτύπωμα. Τι είναι? Κροκό, θέλω να του πεις κάτι, ένα ζωντανό τέλος πάντων. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τζάκετ, γιατί είναι κροκό πράσινο και σε φωτίζει πάρα πολύ. Ταιριάζει με τα μαλλιά μου, είναι συμπληρωματικό του κόκκινο το πράσινο και με τα μάτια μου. Αισθησιακή. Γενικά είναι πολύ ωραίο χρώμα, το αγαπώ πολύ. Μου αρέσει το χρώμα το πράσινο. Η φύση. Πάει με τα μάτια σου και τα μαλλιά σου και την επιδερμίδα σου. Και όλα. Το συγκεκριμένο όμως κόψιμο δεν μπορώ να πω ότι σε κολακεύει. Με αυτό το παντελόνι θα ήθελα κάτι πιο μακρύ, ένα τζάκετ ας πούμε, για να καλύπτει λίγο τα εδώ μας. Είσαι wild. Είμαι wild. Εντελώς μπορώ να σου πω. Ενίοτε. Άλλωστε, έχω μια γατούλα σπίτι. Να μην παίρνω κάτι τίς από αυτή. Έχω και ένα σκυλάκι.
Τρεις γυναίκες μέσα σε ένα σπίτι. Τι περιμένεις? Ευελπιστούμε μετά το Roof Garden να μπει και κανένας άντρας, γιατί δεν τα βλέπω καλά. Η αλήθεια είναι ότι ένας άντρας είναι χρήσιμος για κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι. Να σου αλλάξει καμιά λάμπα, να σου κάνει τίποτα άλλες δουλίτσες. Καλή επιτυχία. Αυτό την κολακεύει. Για να δω. Τι? Α, πολύ ωραία. Τώρα αυτό, του Νίκου. Του Τζον. Μπλούρα μακριά, φόρεμα μακρύ τέλος πάντων. Εξαιρετικό, ωραίο βε. Ωραίο μανίκι. Ταιριάζει πολύ ωραία με αυτό το παντελόνι. Δεν ξέρω τι φοράς ακριβώς. Αυτό το όλο. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν θα το φόραγα. Σε αδική. Σε αυτό το σύνολο θα κράταγα μόνο το παντελόνι. Ένα μπουφανάκι θα ήθελα, παρακαλώ, υπάρχει. Βεβαίως. Τι χρωματισμό θέλουμε? Υπάρχει σε καφέ. Μαύρο. Ωραία. Α, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα έφερε. Θα σας βοηθήσω. Ωραία. Έχει και το τύπο με το κροκό. Δηλαδή. Για βάλ' το. Ναι, δεν θα ήθελα εντελώς μαύρα σε αυτό. Άγριο νιάτο. Ωραία μπουφάν. Πολύ ωραίο. Το ίδιο με το πράσινο, αλλά σε άλλο χρώμα. Ναι. Δεν νομίζω ότι με τρελαίνει το χρώμα. Το jacket δεν μου αρέσει καθόλου το χρώμα του. Το print. Τώρα το αποτύπωμα δεν μπορώ να το καταλάβω 100%. Κοίτα, έχεις δοκιμάσει το ίδιο jacket σε πράσινο. Κράτα το πράσινο. Μαύρο με καφέ. Είναι ζώρικος συνδυασμός. Πολύ ωραίο είναι, αεράτο είναι. Πολύ χαίρομαι, τώρα που χαίρομαι. Ναι. Να και μια σωστά καλύμνη και θυμηθώ και την καταγωγή μου. Τι τις πιάνει όλες. Κάνουμε και λίγη γυμναστική, γιατί δεν κάναμε από το πρωί. Να τρέχουμε. Εγώ τι φταίω. Αφιερωμένο. Σε ποιον? Δεν ήρθαμε εκεί για να χορέψουμε. Τι να κάνω, θυμήθηκε τα νιάτα της. Τι έγινε, κουτσάφιε? Για πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί θα κλαίμε μετά με το χρόνο. Να κάνουμε ένα ποδόλουτρο μετά όμως, ε. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ύψος κάτω από το γόνατο. Μ' αρέσει εξαιρετικά τη βλέπω λίγο φαρδιά εδώ στη μέση. Αυτή μάλλον κάπου εκεί είναι. Με αυτό το πολύ ωραίο μπλουζάκι που κατεβαίνει και καλύπτει όλη τη φούστα. Πάρα πολύ ωραία. Η φούστα σου πάει πάρα πολύ. Είναι ολόσωστη για σένα. Το τόπο επίσης σου πάει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο διακοσμημένος γιακάς. Όμως, πρώτον πρέπει να το βάλεις από μέσα. Και δεύτερον, είσαι εκτός θέματος γιατί το top δεν έχει δέρμα. Δεν θα σχολιάσω αν είσαι εντός ή εκτός θέματος. Θα πω απλά ότι έχεις δοκιμάσει πολύ πιο ωραία πράγματα που μπορείς να συνδυάσεις και να έρθεις εδώ και να είσαι μια κουκλάρα. Μπορώ να έχω το μπουφάν που είχα φορέσει στο πρώτο σύνολο, παρακαλώ? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας βοηθήσω. Άντε πάλι. Πολύ ωραίο είναι. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι αυτό θα μπει μέσα. Μ' αρέσει αυτό το σχέδιο που έχει στο λαιμό. Δεν μ' αρέσει καθόλου το σύνολο. Δεν πιστεύω ότι είναι απογευματινό. Παιδιά, τι χρόνο έχω? Για πείτε μου για να πέσω τώρα κάτω. 50 λεπτά και 20. Πέφτω. Τα χάπια μου. Ελπίζω να προλάβεις, αλλά αυτά παθαίνεις άμα χορεύεις και δοκιμάζεις πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό τρέχα και μην βάλεις τα ίδια και τα ίδια πάλι. Μα τι γλυκιά. Καλλιόπη, πάμε να αγοράσουμε τα ρούχα μας. Κι άστες να λένε. Άστες να λένε. Τι σας οφείλω, παρακαλώ? Είμαστε 138 ευρώ. Ούτε 140. Α, φαντάζομαι καλύτερη που κάναμε. Την κάναμε. Ωραία, ευχαριστώ έτσι πολύ. Έτσι όπως το ζήτησες. Η τσάντα σας. Ευχαριστώ. Τι θα σου λέγε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας. Ρούχα τσεκ. Και τώρα η φοιτήτρια καλών τεχνών θα πρέπει να εντοπίσει ένα φοβερό ζευγάρι παπούτσια για να τα συνδυάσει με το Total Leather σύνολο. Καλλιόπη, αν χρειαστείς ποτέ ένα γυμνό μοντέλο για τη σχολή, εδώ είμαι εγώ για σένα. Γεια σας. Σας παρακαλώ, θα ήθελα σε 39 νούμερο, θα ήθελα να δω μποτάκι και μια γοβίτσα, θα ήθελα να δω αυτό και αυτό και μια γόβα. Αυτό στο λευκό του. Ναι, ναι. Μια γοβίτσα σε 39, έχετε να μου προτείνετε κάτι. Αυτή. Okay, ναι, ναι, αυτή. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ. Για κάθισε να τα δούμε. Ωραία φαίνονται. Ευχαριστώ. Με τα καλτσάκια όμως, ε. Φωτιά.
Πολύ ωραίο, μυτερό, πολύ σεξι και μου αρέσει που έχει αυτό το άνοιγμα, το ακούνι του, σταθερό. Πάρα πολύ ωραίο μποτάκι, μου αρέσει η ψαλιδιά στο πλάι, μου αρέσει που έχει το δέρμα, μυτερό, τέλειο το τακούνι, είναι φανταστικό. Πολύ ωραίο μποτάκι, όντως πολύ σεξι το άνοιγμα του. Το σχίσιμο όπου και να μπει προσθέτει μια γοητεία, όπως και να το κάνουμε. Νομίζω είναι υπέροχο. Πιστεύω είσαι ένα θεό. Το κόψιμο αυτό στην άκρη είναι λίγο υπερβολικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για απόγευμα. Καλλιόπη, πολύ εντυπωσιακό το snake print. Α, πολύ ωραίο και το δεύτερο ζευγάρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία γάμπα. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Πω. Τι? Πολύ αναπαυτικό. Αυτό σίγουρα το φοράω και από το πρωί. Δεν χρειάζεται τα sneakers. Wow, τι χρώμα είναι αυτό. Ασπρομαυρί. Τέλειο. Με τι θα το συνδυάσεις, με εκείνη την μπλούζα με το γιακά. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα snake skin μποτίνια γιατί έχουν και αυτό το λουράκι μπροστά με τη μικρή αγγραφούλα. Είναι άσπρο γκρι, έχει περίεργο τακούνι, σου κόβει και το πόδι. Δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πολύ ωραίο είναι. Έχω την εντύπωση ότι όμως μου κόβει λίγο το πόδι. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν θεωρώ ότι σου κόβει το πόδι. Τη κόβει γενικώ. Πάρα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερο παπούτσι. Ιδιαίτερο. Που σε αυτές τις λεπτομέρειες θα κρυφτούμε. Και αυτή η λεπτομέρεια του παπουτσιού μπορεί να σε κάνει και νικητή. Πάρα πολύ αναπαυτικό. Και σήκωσα και τα παντζάκια τώρα. Πάω για ψάρεμα. Άντε πάλι. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Ρε κόλλημα. Τέλος πάντων, και καταλήγουμε στη σούστα. Η σούστα κολλάει με το snake print. Μια χαρά χορεύσμα. Α, έχω ένα γάμο τώρα που το σκέφτηκα. Ό,τι να είναι. Πώς μπορώ να το πάρω και να το φορέσω. Γιατί όλα καταλήγουν στη σούστα. Έλα μου τε. Πού θα πάμε, στην Κάλυμνο σε γάμο, σε πανηγύρι ή στο Roof Garden. Στο Σούστα Garden. Γυναίκα χωρίς γόβα. Σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Δεν είναι γυναίκα. Πόπι. Τι πόπι. Καλλιόπι. Ό,τι θέλετε. Τι λένε πόπι. Λοιπόν, πάρα πολύ αναπαυτική και αυτή η γοβίτσα. Δεν είναι τόσο χαμηλή εκεί στα δαχτυλάκια. Oh. Για τη μεγάλη εβδομάδα μια χαρά είναι στην Κάλυμνο. Πολύ ωραία γόβα, είναι all time classic αυτή η γόβα και για εκκλησία αλλά και όπου θες να πας. Έχει πάρα πολύ ωραία υφή γιατί κάνει αυτό το snake skin, αλλά μπροστά ανεβαίνει ψηλά και δεν παίρνει τα δαχτυλά σου και αυτό το κάνει συντηρητικό, θα την ήθελα λίγο πιο sexy, όχι πιο ψηλή, πιο sexy μπροστά στο μπροστινό κομμάτι. Πάμε Πόπι Παύλα Καλλιόπη, έχεις ακόμα 24 λεπτά στη διάθεσή σου για να δεις παπούτσια, άρα και θα προλάβουμε αξεσουάρ. Κοίτα πως την κρατάει την τσάντα, μην της φύγει. Γεια σας. Γεια σας. Σας παρακαλώ, θα ήθελα να δώσω 39 νούμερο. Κάποια παπουτσάκια μπορείτε να μου δείξετε σε μαύρο, ναι. Κόκκινο. Ωραία, πριν ξεκινήσουμε, έχω κάτι για σας. Ξέρω ότι έχετε ένα φάκελο στην τσάντα σας και ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να το ανταλλάξετε με αυτό. Άλλαξέ τον. Όπα. Άλλαξέ τον. Εντάξει. Δεν θέλω, ό,τι κάτσε. Σωστή προσέγγιση. Για να δούμε. Ναι. Για πες. Μιας και έχω τύχει βουνό. Το βλέπω. Μείον 45 ευρώ. Θέλετε να δούμε τι χάσατε. Για δείτε. Ναι. Ωραία. Χάσατε συν 70 ευρώ. Ασχολίαστο. Βατερλό. Πω. Κρίμα. Στενοχωρήθηκες. Πάρα πολύ κρίμα. Δεν μ' άκουσες, σούπα. Αντάλλαξε τον. Ναι. Τουλάχιστον δεν έχασα χρόνο. Σημαντικότατο. Ναι. Παρηγοριά στον άρρωστο. Θα ήθελα ένα μποτάκι με λεπτό τακουνάκι ψηλό. Ναι. Ναι. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ίσον ναι. Αυτό. Μπράβο, ναι. Mm? Ωραίο είναι αυτό. Σε τι χρώμα, σε μαύρο. Σε μαύρο. Ναι. Για δώστε μου και αυτό δίπλα το αυτό. Τέλεια. Τι νουμεράκι. 39, παρακαλώ. Ωραία. Έχετε. Ναι. Και αυτό σε κόκκινο, παρακαλώ. Mm-hmm. Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Για κάτσε. Πολύ ωραίο μποτάκι. Ανεβαίνει ψηλά. Πιο ψηλά. Σαν κάλτσα ανεβαίνει, αλλά δεν είναι κάλτσα. Έχει μια γυαλάδα που το κολακεύει και ένα τύπωμα πάνω. Ένα κροκό, δεν ευφύδει κάτι τέλος πάντων από αυτά. Τα μποτάκια αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, μυτερά, με ωραίο τακουνάκι. Είναι φανταστικό μποτάκι για παντελόνι. Γυαλίζει αρκετά, με παραπέμπει περισσότερο για βράδυ. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστή επιλογή για απόγευμα. Τόσο ψηλό δεν έχω ξαναβάλει, γι' αυτό και αυτό είναι μία πρόκληση για μένα. Ωραίο τακούνι, ωραία η μύτη μπροστά, αλλά δες και κάτι ακόμα. Ωραία. Okay. Αυτό. Α, πολύ ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, και αυτό είναι το ίδιο ακριβώς, απλά ήθελα να δω με αυτό το print πώς είναι. Και πώς είναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Απλά φοβάμαι πως θα φύγω εκτός, γιατί ναι, μεν είναι δέρμα, αλλά τώρα εδώ επικεντρώνεται κανείς στο φίδι. Μέσα στο θέμα είσαι, δέρμα είναι ούτως ή άλλως, αλλά αυτό το φίδι δεν μου αρέσει καθόλου. Καλύτερο αυτό το snake skin, δηλαδή έχει το μοτίβο φιδιού, αλλά σου πάει πιο καλά αυτό το χρώμα στην επιδερμίδα σου και επίσης δεν έχει και υπερβολές, να έχει λουράκια αυτά, γραφίτσες κτλ. Είναι σκέτο, είναι απλό, είναι πάρα πολύ φίνο και μου αρέσει και το snake skin, εννοείται. Τι χρόνο έχω παρακαλώ? 10 λεπτά και 29 δεύτερα. Κατά ρέω τώρα, αμέσως τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το επόμενο μου φέρνετε. Δεν το έχω δυστυχώς το κόκκινο, έχει τελειώσει. Αμάν. Αυτό έλειπε να το είχατε. Θέλετε να δούμε κάποιο λουμποτάκι, κάτι σαν γρήγορα, γρήγορα, ναι. Αυτή είσαι 39. Όχι. Αγχώθηκε. Η μαύρη μοίρα. Ή μετά και από εδώ, ό,τι θέλετε να δοκιμάσουμε σε βόδες. Σας παρακαλώ, πολύ γρήγορα. Ναι. Πάλι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς πάμε? Τυθικό ακμεότατο. Μπράβο, Καλλιόπη. Ωραία. Α, πολύ ωραίο είναι. Σούπερ. Είναι καστόρ, είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό, ωραία, περπατιέται. Ξεφεύγει από το συνηθισμένο και έχει αυτή την όμορφη καμπύλη. Για ποια λες? Το κάνει σεξι. Θέλουμε λίγο δέρμα και λιγότερο καλτσάκι. Με δυσκολεύεις λίγο με τα καλτσάκια που φοράς. Γόβα sweat, αλλά είναι διαφορετική από όλες τις άλλες γόβες που με δει, γιατί έχει έτσι μια ασυμμετρία στο πλάι. Μ' αρέσει πολύ. Μετά το πλήγμα που υπέστη το πορτοφόλι της από το φάκελο του Shopping Star, η Καλλιόπη πάει ταμείο για τα παπούτσια της. Παρακαλώ, τι οφείλω? 71 ευρώ. Ωραία. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λέγε, Καλλιόπη. Και τώρα η αστεία ερώτηση της ημέρας. Ποια? Τι χρόνο έχω, παρακαλώ? 1 λεπτό και 19 δεύτερα. Τι ωραία. Ό,τι που προλαβαίνω να μπω στο βαν, γιατί με βλέπω να πηγαίνω με τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει που το αντιμετωπίζεις με χιούμορ, μ' αρέσει που το βλέπεις με αστείο τρόπο, γιατί όσες φορές βλέπω τις παίκτες να κλαίνε, πραγματικά στεναχωριέμαι βαθιά. Άμα σου πω ότι θα στεναχωρηθώ, που δεν θα πάρεις κοσμήματα, θα σου πω ψέματα. Άμα σου πω και εγώ ότι θα στεναχωρηθώ που δεν θα δω αναλύσεις για καμιά τριανταριά αξεσουάρ, και εγώ ψέματα θα σου πω, Καλλιόπη. Αλλά τι να κάνουμε, σε λαβή, σε la limousine του Shopping Star. Πάμε πίσω στο πλατό. Για πες μου τώρα, πώς ήταν η εμπειρία? Ευτυχώς πρόλαβα να μπω στο βαν. Είμαι πανευτυχής γι' αυτό και μόνον. Μόνο? Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ωραία ήταν. Είδα τόσα ωραία πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Σε κάποια πιθανώς να επιστρέψω. Η δολοφόνος. Δεν πρόλαβα τα αξεσουάρ. Αυτό είναι πλήγμα για μένα. Oh. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά that's life. Αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. That's life, Καλλιόπη. Πιες μια γουλιά να ξεδιψάσεις και επιστρέφουμε στο σαλόνι μας για να ακούσουμε τι λένε για σένα τα κορίτσια. Ότι δεν πρόλαβα τα κοσμήματα. Να σας πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά δεν με χάλασε και πολύ. Για την ίδια είναι μείον, επειδή θα βαρθούν βαθμοί. Εσείς τι άποψη έχετε? Εγώ τη λυπήθηκα λιγάκι που δεν πρόλαβε ούτε κοσμήματα. Φαντάσου. Αλλά είναι μείον το βαθμό της, πιστεύω. Είναι λυπηρό, γιατί δεν έχεις ούτε την εμπειρία να δεις τι σου πάει με το σύνολο και τι όχι. Λυπηρό. Εγώ στενοχωρήθηκα να σου πω που δεν πρόλαβε. Θέλω όλες να προλάβετε όλα. Ναι. Εγώ, ναι. Γλυκούλα. Η αλήθεια θα ήταν το ιδανικό. Αλλά η καλύτερη πρέπει να κερδίσει. Αυτή που θα προλάβει να πάει παντού. Και δεν ξέρω, λέτε να τη στοιχήσει τη νίκη. Εγώ καιρός είναι αυτή. Δεν νομίζω να είναι αυτός ένας λόγος που θα στοιχήσει τη νίκη της. Πιο πολύ θα χάσει βαθμούς, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αν είχε κάνει τόσο wow σύνολο. Ναι, εξαρτάται το σύνολο. Η Καλλιόπη αγόρασε ρούχα και παπούτσια, αλλά δεν πρόλαβε αξεσουάρ. Και τώρα θα βρεθεί στο καμαρίνι του Shopping Star για να βαφτεί και να χτενιστεί. Για να δούμε, θα κερδίσει πόντους από αυτό. Κάτσε, Καλλιόπη! Να γίνεις πιο κούκλα από ό,τι είσαι. Για να δούμε τι θα επιλέξει για το μακιγιάζ της. Μαλλί λέτε να προλάβει να φτιάξει. Κοίτα εδώ. Ναι, καλέ. Δεν ξέρεις. Λες όχι. Θα δείξει. Για να δούμε.
Θα βάλω πρώτα την ενυδατική μου. Ακονίζουν τα νύχια τις αυτές. Γιατί μετά από τόση ώρα στα μαγαζιά. Τι έπαθες. Είναι λογικό να έχει αφιδατωθεί το δέρμα. Βέβαια. Αναμενόμενο. Βάλει και πράιμερ. Παιδιά, πρώτα βάζουμε το πράιμερ με τα ενυδατική και μετά πράιμερ. Και δεν έχω βάλει ποτέ, να ξέρω, μην είναι ριζιλιάδι. Η αλήθεια είναι τελευταία χρησιμοποιώ τα χέρια μου. Γιατί με τα πινέλα. Δεν τα πας καλά. Και με τα σφουγγαράκια. Δεν έχω και πολύ εμπιστοσύνη. Με τις φουγγαρίστρες. Εγώ πιο πολύ πινέλο θα σε εγώ. Πιο πολύ πινέλο. Πινέλο. Ναι. Τώρα θα βάλω το concealer. Alright. Γιατί μου χρειάζεται. Τι έπαθες. Εγώ θα χρειάζεται μπόλικο. Γιατί. Έχω ναι. Μαύρους κύκλους. Πάντα βάζω πούδρα γιατί γυαλίζει το δέρμα μου. Αφενός, αφετέρου για να σταθεροποιήσει και τα προϊόντα που έχω βάλει πριν. Να φύγουν οι γυαλάδες. Χρειάζεται η πούδρα. Θα συνεχίσω με τα μάτια. Τι θα κάνεις. Αφού απλώσω μία απόχρωση μπέζ, τώρα πώς να το προσδιορίσω και λίγο ροζ, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Σε όλο το βλέφαρο, στο κινητό. Χτύπησε το κινητό. Στην άκρη θα κάνω γωνία με μία πιο σκούρα. Δηλαδή θα έλεγα και θα φέρω εδώ για να δημιουργήσω βάθος. Πάμε και λίγο πιο γωνία. Σκούρο. Δεν είναι γωνία, νομίζω αυτό είναι. Είναι το βάθος που ναι, δίνουμε. Ναι, το βάθος του ματιού. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Επίσης θα βάλω ένα πιο ψυχρό. Γιατί ψυχρό. Ανοιχτό γκρι στο πάνω βλέφαρο. Okay. Κάτω από το φρύδι. Εντάξει, τόσο ψηλά εγώ συνήθως δεν βάζω σκιά. Ούτε εγώ δεν βάζω πολύ ψηλά σκιά. Εγώ πολλές φορές το κάνω κάτω από το φρύδι για να δίνει φως. Ωραία, τώρα θα προχωρήσω με το μάσκαρα. 11 λεπτά, Καλλιόπη! Πρώτα βάζω πάνω-πάνω για να βαφτεί όλη η βλεφαρίδα. Κοίτα δεξιοτέχνης, τέλειο. Άμα είσαι καλλιτέχνης, το πας το πινελάκι. Σύννεφο. Συνεχίζω με το ρουζ. Τι χρώμα. Το χρώμα που έχω επιλέξει είναι προς το σκούρο ροδακίνι, θα έλεγα. Ωραίο το ρουζ, πολύ ωραία της πάει, ναι, αυτό το ωραία. Χρώμα μου αρέσει. Πάμε στο κραγιόν. Τι κραγιόν. Το χρώμα που έχω επιλέξει είναι κόκκινο. Και τα δύο. Και το μολύβι και το κραγιόν. Τώρα απόχρωση ακριβώς, έντονο. Τώρα λίγο η γραμμή, δεν ξέρω, θα το διορθώσω μετά, θα δω και θα το φτιάξω. Φτιάξτε το να δούμε. Για να δω. Έντονο σαν την προσωπικότητά της. Πάντως της πάει πάρα πολύ το πώς έχει βαφτεί. Άλλος άνθρωπος έχει γίνει. Τώρα πάμε στα μαλλιά. Τι θα κάνεις, άλλε άνθρωπε. Όπα, προχωράς και μαλλιά. Τέλος το μακιάζ. Ναι, λογικά τελείως. Τρομερές αλλαγές δεν μπορώ να κάνω έτσι κι αλλιώς. Οπότε. Οπότε απλά θα τα φρεσκάρω, γιατί με τόσο τρέξιμο έχουν χάσει την ενέργειά τους, όπως και εγώ. Αλήθεια. Έχουν λίγο ταλαιπωρηθεί, λίγο με το σεσουάρ. Άκου να δεις. 8 λεπτά ακόμη. Θα προσπαθήσω λίγο να τα συνεφέρω. Και εμένα να συνεφέρεις. Όπως είναι η ίσια, θα δώσει λίγο όγκο στην κορυφή και θα τα αφήσει. Τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελε πίσω να τα έπιανα, αλλά δυστυχώς. Τι. Από τη στιγμή που δεν έχω σκουλερίκι να δείξω, δεν έχω κάτι, δεν θα είναι τόσο όμορφο και έτσι. Αλέξα, μπήκε σε ενέργεια το plan B, που σημαίνει κάτω μαλλί. Αλλά νομίζω ακόμα και έτσι καλά θα είναι. Όπω εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό που κάνει, δεν το κάνει. Ναι, ναι, πολύ καθόλου. Πρέσα και κατευθείαν ίσιο. Έτσι. Έτσι, γιατί περίεργη την είδα. Νομίζω είμαι εντάξει. Έτσι όπως πήρε τη χτενούλα, έλεγα ότι θα κάνει κάποια ιδιαίτερη χωρίστρα, κάτι ζιγζάκ. Και τις τροφές. Θα μου άρεσε να τη δω με κάτι διαφορετικό, γιατί έτσι τη βλέπουμε πάνω κάτω. Ναι. Ναι. Δηλαδή και χτες έτσι την είδαμε. Ζιγζάκ. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Όχι. Είμαι οκ. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
απλά καθαρά σλικ μαλλιά. Τώρα, όσον αφορά στο μακιγιάζ, είναι πολύ σωστέ οι αποχρώσει οι οποίε έχει επιλέξει. Σου πάει πάρα πολύ το κραγιόν, θα το θέλει ένα τσίκ λίγο πιο σκούρο να κερασίζει λίγο. Πήγαινε σε ένα πολυκατάστημα να σε βάψουν, να δει λιγάκι ένα επαγγελματία που σου το κάνει. Να βάφεσαι λίγο πιο τεχνικά, γιατί οι παλέτε που επιλέγει είναι ολόσωστε για σένα. Η Καλλιόπη βάφτηκε, εκτενίστηκε και είναι έτοιμη για πασαρέλα. Έχω λίγο άγχος, αλλά νιώθω συγχρόνως και πάρα πολύ ωραία και είμαι έτοιμη να βγω, να καταπλήξω τα πλήθη. Τα πλήθη αλαλάζουν για την Καλλιόπη και τα κορίτσια είναι έτοιμα να πιάσουν το φτιάρι τους. Το πιάσατε? Κρατήστε το γερά, γιατί βγαίνει η Καλλιόπη. Πάμε Καλλιόπη, πάμε να καταπλήξουμε τα πλήθη. Poison. Καλέ, πώς πάει έτσι slow motion? Βάλτε λίγο στο fast forward, δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Κι άλλο, κι άλλο. Και striptease. Δείξε λίγη αυτοπεποίθηση. Τι βλέμμα είναι αυτό? Θα σε φάνε λάχανο οι υπόλοιπες. Καλλιόπη μουνάκι που ήρθε η ώρα να έρθεις στην πασαρέλα. Λοιπόν, δεν προλάβαμε αξεσουάρ και αυτό το ξέραμε από πριν. Τα μαλλιά σου είναι ωραία, απλά και καθαρά. Sleek. Μ' αρέσουν οι παλέτες που έχεις επιλέξει, οι χρωματικές στο πρόσωπό σου, αλλά δεν μ' αρέσει η τεχνική του μακιγιάζ σου. Πάρα πολύ ωραίο το τόπο από δερμάτινη δαντέλα, μ' αρέσει και το καμισόλ από μέσα και η φούστα είναι ονειρεμένη, ψηλόμεση, με τη ζώνη της, στενά δεμένη, μίντι, φανταστικά τα μποτίνια σου. Το τζάκετ δεν μου αρέσει και δεν μου άρεσε εξ αρχής. Θα ήθελα να έχεις επιλέξει το πράσινο Perfecto. Για όσους δεν χόρτασαν την Καλλιόπη και είναι πολλοί, έχει και χορό! Τι νομίζατε? Δεν ξέρω τι ακριβώς χορός είναι αυτός, αλλά θα τον υποστούμε. Ανθή, τι γίνεται? Δεν πιστεύω να ζήλεψες. Καλλιόπη ήταν ωραία η πασαρέλα. Στην πασαρέλα πέρασα πάρα πολύ καλά, το ευχαριστήθηκα, μ' άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το ξανά έκανα ευχαρίστω. Αλήθεια. Η Καλλιόπη μας ήταν πολύ αγχωμένη στην πασαρέλα και πραγματικά δεν υπήρχε λόγος. Για να δούμε πώς αξόδεψε η αγχωμένη Καλλιόπη για το σύνολό της. Το top κόστησε 25 ευρώ, το λιντζερί 23, η φούστα 38, το τζάκετ 52 και τα μποτάκια 79 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 217 ευρώ και της έμειναν 88 αφού έχασε 45 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Καλλιόπη μου, είναι το σύνολο που σε είχα φανταστεί. Ήθελα πάρα πολύ να επιλέξεις τη συγκεκριμένη μπλούζα με τη συγκεκριμένη φούστα, παρόλο που τα δοκίμασες ξεχωριστά. Ανυπομονούσα να σου έρθει και να τα συνδυάσεις παρέα. Θα ήθελα βέβαια να έχεις διαλέξει και μία τσαντούλα και κοσμήματα, λογικό, αλλά να ξέρεις σου πάνε απίστευτα, είσαι φοβερή, είσαι πολύ σεξι, είσαι πολύ νέα, φανταστικό πραγματικά, το σκίσιμο στο μποτάκι μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως ήμουν ενδιάμεσα στα δύο, σε αυτό και στο φιδένιο. Δεν έχω πρόβλημα και τα δύο είναι εξίσου ωραία, το τζάκετ απλό, αλλά ταιριάζει σε όλη την υπόθεση. Με τη φούστα και την μπλούζα έχω τρελαθεί. Ίσως αν είχες προλάβει και τα κοσμήματα να σου είναι νικητρία του Shopping Star. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και να είστε καλά. Είπε ότι αν προλάβει ένα αξεσουάρ θα είμαι νικητρία. Δεν ξέρω τώρα αν θα είμαι. Σίγουρα είναι ένα μείον και σίγουρα θα μου αφαιρεθεί βαθμός δικαίως. Ωστόσο, τι να κάνω, συνέβη. Αλλά εγώ δεν απελπίζομαι. Θεωρούσα το σύνολο πάρα πολύ δυνατό. Η αλήθεια είναι ότι εξ αρχής την είχα για τελευταία, σαν αντίπαλο, και μου ήρθε ένα έτσι απότομο. Γλυκιά μου Καλλιόπη, είσαι πολύ όμορφη και λαμπερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα ότι λείπουν τα αξεσουάρ, όμως κατά τα άλλα το σύνολό σου είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα την μπλούζα σου, δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί τη δοκίμασες και με ένα παντελόνι, αν θυμάμαι καλά. Δεν την είχες έτσι από μέσα, δεν σε κολάκευε και έλεγα «Παναγία μου, μην την πάρει». Τελικά όμως το τελικό αποτέλεσμα ήρθε και έδεσε. Τα μποτάκια σου επίσης δεν μου άρεσαν γιατί νομίζω τα δοκίμαζες με ένα καλτσάκι και δεν φαινόντουσαν καθόλου ωραία. Τώρα που τα βλέπω από κοντά είναι πολύ ωραία. Ναι, ευχαριστώ. Την Μπένι δεν άρεσαν τα μποτάκια και το μπλουζάκι στο κατάστημα. Βέβαια τα είχα φορέσει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Τώρα είπε ότι της άρεσαν. Ελπίζω να είναι
Έτσι τα πράγματα. Τα μποτάκια της Καλλιόπης ήταν αρκετά θηλυκά. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορούσε να τα περπατήσει τόσο εύκολα. Αισθάνθηκα ότι δυσκολευότανε. Και σίγουρα τα είχα παρεξηγήσει γιατί τα είχε δοκιμάσει με καλτσάκι. Καλλιόπη μου, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ας ξεκινήσουμε από τα μαλλιά. Μου αρέσουν πάρα πολύ που είναι έτσι απλά. Το μακιγιάζ είναι ό,τι καλύτερο για αυτό το look. Η μπλούζα μου άρεσε από την αρχή. Ήθελα πάρα πολύ να την είχες πάρει αυτή την μπλούζα. Η φούστα επίσης είναι ωραία. Το τζάκετ θα ήθελα να είχε χρώμα για να φώτιζε το ρούχο. Η Θεοδόρα ήθελε άλλο χρώμα στο τζάκετ. Για μια στιγμή το σκέφτηκα, αλλά πρωταγωνιστή στο ντύσιμο είναι η μπλούζα. Επομένως δεν θα μπορούσα να βάλω κάτι άλλο που να αποσπάσει την προσοχή. Τα τακούνια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά πιστεύω είναι πολύ προς βραδινό. Ξέρω ότι σου λείπουν τα αξεσουάρ, είναι μείον αυτό, αλλά είσαι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πήρε κοσμήματα τσάντα, δεν πήρε αξεσουάρ και αυτό είναι ένα μεγάλο μείον προς το βαθμό της και δεν νομίζω πως θα βγει η νικήτρια της εβδομάδας. Καλλιόπη, Καλλιόπη, αρχικά να ξεκινήσω ότι το μαλλί σου ενθουσιάστηκα πως το έφτιαξες μόνη σου. Εγώ μπιστολάκι με βούρτσα δεν μπορώ να δουλέψω. Τέλειο, έδωσε τον όγκο που ήθελε, τα φρέσκαρε όσο έπρεπε. Το μακιγιάζ μου άρεσε πάρα πολύ. Το κόκκινο κραγιόν έπρεπε να το βάλεις. Τώρα στο σύνολο, μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα τέτοιο τζάκετ έψαχνα κι εγώ, δεν βρήκα όμως εχθές. Δεν πειράζει. Μου λείπουν πάρα πολύ μια τσάντα και τα αξεσουάρ. Και το μποτάκι σε είδα λίγο το φοβόσουνα στην πασαρέλα, αλλά και ίσως είναι λίγο πιο βραδινό. Το τακούνι του πολύ ψηλό για απόγευμα με τις φίλες σου. Έτσι. Γενικά όμως είναι τέλειο, τέλειο. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Ανθή βρήκε το μποτάκι μου βραδινό. Εντάξει, τι να πω. Εγώ αυτά φοράω. Τι να κάνω τώρα. Είναι νομίζω καθαρά βραδινό μποτάκι αυτό, οπότε όχι για απόγευμα με τις φίλες. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Τζούλια, στην οποία άρεσε πολύ το σύνολο, το οποίο βρήκε σεξι, ενώ ενθουσιάστηκε και με το μποτάκι. Για να δούμε τι θα βάλει. Η Καλλιόπη έβαλε 7, ήταν πολύ δυνατό το σύνολο, αλλά έλειπαν αξεσουάρ και τσάντα και ήταν όλα μαύρα. Επόμενη η Πέννη που επισήμανε την απουσία αξεσουάρ, ενώ εξεπλάγει θετικά από τα μποτάκια. Στην Καλλιόπη έβαλε 7, γιατί μου έλειψαν τα αξεσουάρ και επίσης λίγο χρώμα στο σύνολό της. Τρίτη θα κρίνει την Καλλιόπη η Θεοδόρα, που συμφώνησε με την επιλογή της μπλούζας και της φούστας, αν και είχε ενστάσεις για τα μποτάκια. Έβαλα στην Καλλιόπη 6 επειδή ήταν μέσα στο θέμα, αλλά έκανε το ντύσιμο βραδινό και επίσης δεν είχε αξεσουάρ. Και τελευταία θα βάλει βαθμό η Ανθή, που ενθουσιάστηκε με το χτένισμα, αλλά θα ήθελε να δει αξεσουάρ στο σύνολο. Στην Καλλιόπη έβαλα 6 γιατί μου έλειψαν τα αξεσουάρ και η τσάντα και το παπούτσι το θεώρησα βραδινό. Έχω μια ελπίδα να είμαι shopping star της εβδομάδας, γιατί θεωρώ έκανα πολύ καλή δουλειά με το ντύσιμο. Ωστόσο, θα μου κοστίσουν που δεν έχω αξεσουάρ. Είναι και τα άλλα κορίτσια, βέβαια. Θεωρώ ότι έχουν πολύ καλό γούστο και θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός. Θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό να είναι η shopping star της εβδομάδας. Το σύνολό της ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το μόνο που υπάρχει περίπτωση να την εμποδίσει να φτάσει στη νίκη είναι το ότι δεν είχε κοσμήματα και τσάντα. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για την Καλλιόπη, που συγκέντρωσε μέσο όρο 6,5 στα 10 και έτσι διατηρεί ελπίδες για τον τίτλο της Shopping Star, αλλά πρέπει να περιμένει μέχρι και την Παρασκευή, όταν θα δώσει το δικό της βαθμό η Βίκη Καγιά. Αύριο κάνει τα ψώνια της η Τζούλια, ενώ προς το παρόν η Βίκη θα δώσει χρήσιμες στιλιστικές συμβουλές. Κορίτσια μου, για ένα look total leather το απόγευμα, μην διστάσετε σαν αξεσουάρ να διαλέξετε ένα φουλάρι. Είτε φοράτε φόρεμα, είτε top ή δερμάτινο πουκάμισο, δέστε ένα φουλάρι στο λαιμό σας, το οποίο μπορεί να είναι και αυτό δερμάτινο, να το κάνετε τριγωνικό ή και στο πλάι, ή ένα πολύχρωμο μικρό φουλάρι, ακόμα και μεγάλο, και να το γυρίσετε αρκετές φορές και να κάνετε ένα φιόγκο στο πλάι. Δίνει πάρα πολύ ωραία αίσθηση, είναι πολύ κομψό και chic και ξεφεύγει και από τις καθιερωμένες επιλογές του total leather look. Επίσης, αντί για το κλασικό δερμάτινο perfecto ή ένα απλό δερμάτινο jacket,
βάλτε ένα κλασικό απλό χοντρής πλέξης σάλι. Μπορεί να είναι κασμιρένιο, μπορεί να είναι μοχέρ, μπορεί να είναι μάλινο και τυλίξτε το πολύ ωραία γύρω από τους ώμους σας αντί για σακάκι. Είναι όμορφο το εφέ γιατί το μαλλί με το δέρμα κάνουν ένα υπέροχο κοντράστ και στέκεται και σε πρωινή εμφάνιση αλλά και σε βραδινή.